Καλησπέρα και από μένα, σύντροφοι και φίλοι. Εγώ επέλεξα να ξεκινήσω με το «Η γνώση είναι δύναμη», γιατί αποτελεί το αναντικατάστατο εργαλείο προκειμένου να ερμηνεύουμε τον κόσμο στην κίνησή του, να βλέπουμε πίσω από τα γεγονότα και τις εικόνες, να μπορούμε να βαθαίνουμε στις ρίζες των κοινωνικών φαινομένων, στις γενεσιουργές τους αιτίες, να ανακαλύπτουμε την διαλεκτική του σχέση με την κοινωνική εξέλιξη και την κινητήρια δύναμή της που είναι η ταξική πάλη. Με αυτόν τον τρόπο θα αποκαλύπτεται και η λύση των προβλημάτων, αλλά και ο δρόμος που οδηγεί σε αυτήν. Οι εκδόσεις της σύγχρονης εποχής σταθερά υπηρετούν αυτή την ανάγκη. Έτσι και στη θεματολογία γύρω από το φασισμό μπορεί να βρει κανείς στις εκδόσεις μας υλικό που αναδεικνύει την ουσία του, την ιστορική του διαδρομή, τις παραλλαγές στην εμφάνισή του, τη σχέση αίματος με την αστική τάξη και το κράτος της, τις προϋποθέσεις να τσακιστεί. Τέτοιες είναι οι εκδόσεις που έχουμε και σήμερα εδώ και μπορείτε να τις προμηθευτείτε. Η σημερινή μας εκδήλωση συμπίπτει με την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και των 80 χρόνων από την ίδρυση του ΕΑΜ. Έτσι, πλάι στα ζητήματα σχετικά με τη Χρυσή Αυγή, στο νου έρχεται αυτόματα η διαχρονική έκφραση και ο ρόλος των φασιστικών δυνάμεων και λαϊκή πάλι απέναντί τους. Τα ερωτήματα στα οποία θέλουμε να σταθούμε στη σημερινή έτσι συζήτηση, με δεδομένο βέβαια το χρονικό περιθώριο που έχουμε, είναι τι είναι ο φασισμός, πού βρίσκονται οι ρίζες του, ποια είναι τα αίτια που τον γεννούν και τέλος πώς αντιπαλεύεται και πώς νικέται. Ο φασισμός λοιπόν είναι η πιο σκληρή, η πιο αυταρχική και αντιδραστική μορφή αστικής διακυβέρνησης. Μια μορφή της δικτατορίας του κεφαλαίου που μπορεί να αντικαθιστά σε μια δοσμένη συγκυρία την κοινοβουλευτική δημοκρατία και να αντικαθίσταται από αυτήν χωρίς όμως να κινδυνεύουν τα συμφέροντα της αστικής τάξης και χωρίς να κλονίζεται η εξουσία της. Το πέρασμα μάλιστα στη φασιστική διακυβέρνηση μπορεί να γίνεται όχι πάντα βία ή με πραξικοπήματα, αλλά και με κοινοβουλευτικές διαδικασίες, όπως άλλωστε έγινε και με το Μεταξά στην Ελλάδα το 1936, αλλά και με το Χίτλερ στη Γερμανία την ίδια περίοδο. Μια σειρά χαρακτηριστικά του φασισμού, όπως ο εθνικισμός, ο σοβινισμός, οι ρατσιστικές θεωρίες, η εξίμνηση της βίας κλπ, δεν συνιστούν οι ιδιαιτερότητες δικές του. Αποτελούν τυπικές εκφράσεις του υπεριαλισμού, του σύγχρονου μονοπωλιακού καπιταλισμού, που βέβαια εκφράζονται με μεγαλύτερη ένταση και βιαιότητα από το φασισμό. Τέτοια χαρακτηριστικά άλλωστε κυριαρχούν στις μέρες μας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, χαρακτηριστικά που εκπορεύονται από τους υπεριαλιστικούς οργανισμούς, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις λεγόμενες δημοκρατικές κυβερνήσεις που δίνουν όρκους ενάντια στο φασισμό. Βέβαια, ανάμεσα στην αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία και στον καθαρό φασισμό, υπάρχει και μια ποικιλία μορφών που μπορεί να πάρει η διακυβέρνηση με στρατιωτικά ή κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει όμως κάτι που αφορά όλες τις μορφές της αστικής διακυβέρνησης. Πως η κλιμάκωση της έντασης και του αυταρχισμού, της καταστολής, των περιοριστικών μέτρων, της αστυνομοκρατίας κλπ. Συνυπάρχει και εναλλάσσεται με τα ιδεολογικά και άλλα μέσα χειραγώγησης των εργατικών λαϊκών μαζών, καθορίζεται με βάση τις συνθήκες και τις ανάγκες του κεφαλαίου. Ανεξάρτητα λοιπόν από τη μορφή διακυβέρνησης, όλες οι λειτουργίες του αστικού κράτους, η κατασταλτική, η οικονομική, η πολιτική και η ιδεολογική, υπηρετούν και οργανώνουν τη δικτατορία του κεφαλαίου σε βάρος εργατικής τάξης και του συνόλου των λαϊκών στρωμάτων που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας. Στο σημείο αυτό να μου επιτρέψετε να σημειώσουμε ακόμα κάτι που αφορά τις εκδόσεις της σύγχρονης εποχής, ότι για τη βαθύτερη κατανόηση των ζητημάτων του κράτους και της δικτατορίας της αστικής τάξης μπορείτε να προμηθευτείτε εκδόσεις όπως «Το κράτος και επανάσταση» του Λένιν, «Η καταγωγή της ατομικής ιδιοκτησίας και του κράτους» του Έγγελς, που εξηγούν τον ταξικό χαρακτήρα του κράτους, αναδεικνύουν τη μαρξιστική ανάλυση για το ρόλο του ως μηχανισμός καταπίεσης και επιβολής της δικτατορίας της κυρίαρχης τάξης. Στην ίδια κατεύθυνση συμβάλλουν και μια σειρά σύγχρονες επεξεργασίες των τμήματων της Κεντρικής Επιτροπής, όπως αυτή για τη συνταγματική έκφραση της δικτατορίας του κεφαλαίου. Σύντροφοι και φίλοι, ακόμα και όταν ο φασισμός δεν βρίσκεται στη διακυβέρνηση ή δεν τη διεκδικεί άμεσα,
αποτελεί έκφραση της αστικής αντιδραστικής επίθεσης του κεφαλαίου στην εργατική τάξη, με βασική αιχμή τον αντικομουνισμό και κύριο στόχο το επαναστατικό εργατικό κίνημα, δηλαδή τα κομμουνιστικά κόμματα. Χρησιμοποιείται ως απειλή, ως πολύτιμη εφεδρεία του συστήματος, που λειτουργεί κατά περίπτωση είτε ως φόβητρο πολιτικό, είτε ως μηχανισμός καταστολής απέναντι στο ίδιο το εργατικό κίνημα. Αυτό το ρόλο έπαιξαν από την εμφάνισή τους τα τάγματα εφόδου του Χίτλερ, οι μελανοχίτονες του Μουσολίνη, οι φαλαγκίτες του Φράνκο. Αυτό το ρόλο έπαιξε η Χρυσή Αυγή με το χτύπημα των κομμουνιστών, εργατών, μεταναστών, με το στήσιμο δουλεμπορικών, αντισωματείων κλπ. Αυτή την αποστολή έχουν και οι πρόσφατες σχεδιασμένες φασιστικές επιθέσεις προκειμένου να τρομοκρατήσουν, να ανακόψουν τη δράση όσων αγωνίζονται, ιδιαίτερα σε συνθήκες όξυσης των προβλημάτων αλλά και έντασης των ανταγωνισμών ανάμεσα σε περιοριστικές δυνάμεις. Στο εύλογο ερώτημα, ποιοι όροι είναι αυτοί που ευνοούν τελικά την άνοδο του φασισμού, να δώσουμε μια διατύπωση από τις εκδόσεις που έχουμε εδώ σήμερα μαζί μας, από την έκδοση «Φασισμός και κοινωνική επανάσταση», που είναι εξίσου επίκαιρη και απαντάει το ίδιο εύστοχα σχεδόν 80 χρόνια μετά από την άνοδο της Χρυσής Αυγής. Εκεί ο Ντατ, ο συγγραφέας, αναφέρει ότι την άνοδο του φασισμού ευνοούν πρώτον, η ένταση της οικονομικής κρίσης και της ταξικής πάλης. Δεύτερον, η εντυνόμενη απογοήτευση του λαού από τον κοινοβουλευτισμό. Τρίτον, η ύπαρξη ευραίων μικροαστικών μεσαίων στρωμάτων του εξαθλειωμένου προλεταριάτου και των τμήματων των εργατών κάτω από την καπιταλιστική επιρροή. Και τέταρτον, η απουσία αυτοτελούς ταξικά συνειδητής ηγεσίας του κύριου όγκου της εργατικής τάξης, που στην έκδοση πολύ εύστοχα δίνεται συνέχεια και συνδέεται με τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας στην απαγοήτευση και τον αποπροσανατολισμό των μαζών, που ενισχύει την κοινωνική βάση του φασισμού, επιδρά σε πολιτικά ανώριμες μάζες με μικροαστική κυρίως προέλευση, ενώ συσπηρώνει καθυστερημένα τμήματα της εργατικής τάξης, εγκληματικά στοιχεία που γίνονται εύκολη λύα στο λαϊκισμό και την εξαγορά. Ο φασισμός, λοιπόν, είτε ως πολιτική δύναμη, είτε ως κρατική πολιτική, στηρίζεται και χρηματοδοτείται από την αστική τάξη για την εξυπηρέτηση των στόχων της. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, η πολιτική και η οικονομική ενίσχυση της ναζιστικής Γερμανίας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα στήριξης του φασισμού από μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, αλλά και από τις λεγόμενες αντιφασιστικές δημοκρατικές κυβερνήσεις της Δύσης, προκειμένου να χτυπήσουν τον κοινό τους εχθρό, τη Σοβιετική Ένωση. Αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ίδια έκδοση. Κατάφερε να αυξήσει την ισχύ του στη βάση αυτών των προβλημάτων και να δημιουργήσει τους ένοπλους σχηματισμούς του, μόνο διότι είχε προστασία και βοήθεια από τα πάνω. Από την κρατική μηχανή, από την αστυνομία, το στρατό, το δικαστικό σώμα και τους ισχυρούς καπιταλιστές, έως ότου κατέλαβε τελικά την εξουσία. Το ίδιο αποδεικνύεται και στην άλλη έκδοση, το ποιος βοήθησε τον Χίτλερ. Όσο ταιριάζει, φίλοι και σύντροφοι, αυτή η διαπίστωση στον τρόπο που ανδρώθηκε και ενισχύθηκε η Χρυσή Αυγή, τόσο εύστοχα εξηγεί και τη σημερινή στάση των αστικών θεσμών μέσα και έξω από τη χώρα, με τις επιθέσεις στο εργατικό κίνημα, την αξιοποίηση φασιστικών ομάδων, με την υιοθέτηση του αντικομουνισμού ως επίσημη ιδεολογία των εμπεριαλιστικών οργανισμών με πρωτοπόρα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν ανατρέξουμε στην αστική και οπορτουνιστική βιβλιογραφία, θα βρούμε διάφορες προσεγγίσεις για τον φασισμό, με κοινό τους χαρακτηριστικό την αταξική του προσέγγιση. Το αποδίδονται ακόμη και χαρακτηριστικά που δεν έχει, αλλά επιδιώκει να προβάλλει στα συνθήματα και την ορολογία που χρησιμοποιεί, επιχειρώντας κυρίως το ιδεολογικό του προφίλ να εμφανιστεί διαχρονικά ως μια δύναμη αντισυστημική. Στην ουσία όμως ποτέ δεν αμφισβήτησε τον καπιταλισμό και τους καπιταλιστές, τις δομές του αστικού κράτους. Το γεγονός ότι στοιχεία που χαρακτηρίζουν το φασισμό είναι ο ρατσισμός, η εξύμνηση της βίας και μια σειρά είδη που αναφέραμε, τους οδηγεί στη θέση ότι κάθε ανορθολογική έκφραση ξενοφοβίας είναι φασιστική, ότι τέτοια είναι μια αποδοχή και ανοχή στη διαφορετικότητα, φτάνοντας στο σημείο να υιοθετήσουν τον επικίνδυνο ανορθολογισμό της λεγόμενης ελευθερίας του ατομικού αυτοπροσδιορισμού, του ατομικού δικαιωτηματισμού, αποκομμένου από τα κοινωνικά δικαιώματα, στοιχεία δηλαδή της κυρίαρχης ιδεολογίας
που υπηρετούν την ενσωμάτωση και τον αποπροσανατολισμό των λαϊκών στρωμάτων. Τίποτα βέβαια δεν είναι τυχαίο. Είτε επειδή το εργαλείο και η μέθοδος της ανάλυσης είναι λαθεμένη και αντιεπιστημονική, είτε γιατί συνειδητά επιλέγουν να συσκοτήσουν τον ταξικό εκμεταλλευτικό χαρακτήρα της κοινωνίας, προκειμένου να τα ανάγουν όλα στην ατομική στάση και ευθύνη. Σύντροφοι και φίλοι, πώς αντιπαλεύεται όμως ο φασισμός και κυρίως υπάρχει τρόπος να ξεμπερδέψουμε μια και έξω μαζί του? Μπορούν να τον αντιπαλέψουν και να τον νικήσουν δυνάμεις που υπηρετούν την αστική δημοκρατία? Μπορεί το επαναστατικό κίνημα να συμπορευτεί με τέτοιες δυνάμεις? Να τονίσουμε καταρχήν ότι ο διαχωρισμός δημοκρατικές και φασιστικές δυνάμεις, παρά τις όποιες υπαρκτές αστικές πολιτικές αντιθέσεις, συγκαλύπτει την κύρια αντίθεση. Την αντίθεση κεφάλαιο-εργασία, δηλαδή την αντίθεση ανάμεσα στις δύο βασικές τάξεις της κοινωνίας, ανάμεσα σε αυτούς που παράγουν τον κοινωνικό πλούτο και στα παράσιτα που ιδιοποιούνται το μεγαλύτερο μέρος τους. Από αυτή την άποψη πρέπει να είναι σαφές ότι επειδή τόσο ο φασισμός, όσο και η φιλελεύθερη και η σοσιαλδημοκρατική διακυβέρνηση, αλλά και οι δυνάμεις του ρεφορμισμού και του οπορτουνισμού, σε τελευταία ανάλυση εξίσου υπηρετούν τη διατήρηση της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, ο αντιφασισμός τους δεν είναι γνήσιος και δεν μπορεί να είναι στο βαθμό που ακόμα και η πιο σκληρή στάση απέναντί του δεν απαντά στα αίτια που τον γεννούν και δεν είναι σε θέση να τον αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και μόνιμα. Η στάση τους βέβαια γίνεται υποκριτική και ο αντιφασισμός τους κάλπικος αν αναλογιστούμε ότι παραχαράσουν με προκλητικό τρόπο την ιστορία, όπως για παράδειγμα με την ανιστόρητη τοποθέτηση για δήθεν συνεργασία της Σοβιετικής Ένωσης με την ναζιστική Γερμανία με αφορμή την υπογραφή του Συμφώνου Μη Επίθεσης, γνωστό ως Σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπερτροπ. Ο χρόνος δεν μας επιτρέπει, δεν είναι για να το αναλύσουμε περισσότερο. Μιλούν για κόκκινο και μαύρο φασισμό, εξισώνοντας τον φασισμό με τον κομμουνισμό, τον Λένιν και τον Στάλιν με τους Χίτλερ και Μουσολίνι. Προβάλλουν την ανορθολογική αταξική προσέγγιση περί ολοκληρωτισμών. Υιοθετούν ανάλογα ψηφίσματα και μνημόνια, απαγορεύουν τη δράση κομμουνιστικών κομμάτων. Μολύνουν τις εργατικές λαϊκές συνειδήσεις με τη θεωρία των δύο άκρων που με τόσο αίμα πλήρωσε η εργατική τάξη στη Γερμανία και σε όλο τον κόσμο. Ας θυμηθούμε το αναμάσιμα περί ακραίων ομάδων που συγκρούονται μετά την επίθεση των Χρυσαυγητών στους κομμουνιστές στο Πέραμα το 2013. Επίθεση που την ακολούθησε η δολοφονία του Φίσα μέσα σε λίγες μέρες. Ακόμα και στα τελευταία γεγονότα στη Θεσσαλονίκη, διαστόματος του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας άνοιξαν επίσημα ξανά θέμα για τα άκρα και την αποστασιοποίηση από τα ξύλα και τα γκλόμπ των φασιστών, αλλά και των άλλων, όπως με νόημα υπενήχθηκε. Πρόκειται για κανονικές επιχειρήσεις από προσανατολισμού και ξεπλύματος της φασιστικής δράσης, στις οποίες βέβαια κατά περίπτωση συμβάλλουν και προβοκατόρικες ομάδες ελεγχόμενες από διάφορα κέντρα και μηχανισμούς. Εξισώνουν τους εργατικούς λαϊκούς αγώνες και την περιφρόρησή τους με τη δράση κρατικών και παρακρατικών δυνάμεων. Παίρνουν μέτρα και νομοθετούν όχι μόνο σε βάρος των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, αλλά επιδιώκουν να τσακίσουν προληπτικά κάθε δυνατότητα και προοπτική αμφισβήτησης της αστικής εξουσίας. Προκειμένου να επιδράσουν στις εργατικές λαϊκές συνειδήσεις, ενοχοποιούν ακόμα και τον όρο ριζοσπαστισμός ως κάτι αρνητικό και βέβαια προβάλλουν την ύπουλη επίκληση της ανάγκης καταδίκης της βίας από όπου και αν προέρχεται, προκειμένου να νομιμοποιήσουν το μονοπόλιο της κρατικής βίας και καταστολής απέναντι στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Στην επιχείρηση αυτή πρωτοστατεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις της. Δημιουργούν μηχανισμούς επεμβάσεων και αντιμετώπισης του εχθρού λαού. Οι επιλογές τους αυτές συνοδεύονται από βιομηχανία αποφάσεων, ανακοινώσεων και ψηφισμάτων που η υλοποίησή τους χρηματοδοτείται με εκατοντάδες εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας θυμηθούμε ενδεικτικά μόνο το αντικομμουνιστικό μνημόνιο του Συμβουλίου της Ευρώπης το 2005, το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Απρίλιο του 2009 περί Ευρωπαϊκής Συνείδησης και Ολοκληρωτισμού, την ανακήρυξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση της 23ης Αυγούστου σε μέρα μνήμης των θυμάτων του ναζισμού και του σταλινισμού, την προσπάθεια να αντικατασταθεί η 9η Μάη από μέρα γιορτασμού της αντιφασιστικής νίκης των λαών σε μέρα της Ευρώπης, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
και όλες τις άλλες αντικομμουνιστικές διακηρύξεις και αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κεντρικό στοιχείο σε όλα τα παραπάνω, βέβαια, αποτελεί η προσπάθεια εξηλαίωσης του τέρατος που γέννησε ο καπιταλισμός, του ναζισμού, με τον κομμουνισμό και τη Σοβιετική Ένωση που τον συνέτριψε. Σε μια τέτοια ανακοίνωση, το 2019 υπόθηκε και στο βίντεο, για τις ανατροπές στις χώρες της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, αναφερόταν ότι 30 χρόνια πριν εκατομμύρια άνθρωποι πολέμησαν για την ελευθερία τους και για την ενότητα και γκρέμισαν το σιδηρούν παραπέτασμα. Απλά για την ιστορία θυμίζουμε ότι το κείμενο είχε την υπογραφή του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα. Όλα αυτά τα παρουσιάζουν ως προσπάθεια να περιφρουρήσουν την αστική δημοκρατία από τους εχθρούς της, ανάγοντάς την στον πιο αποτελεσματικό αντίπαλο του φασισμού. Η ίδια ιστορία με τον Μπογδάνο επιβεβαιώνει ότι αξιοποιήθηκε επικοινωνιακά προκειμένου να αποδείξουν πως κρατούν ίσες αποστάσεις από τα άκρα και ότι η δημοκρατία τους είναι η εγγύηση της ομαλότητας, του μέτρου και της πολύτιμης για την αστική τάξη, παραπλανητικής βέβαια για τους εργάτες, εθνικής συνεννόησης και ενότητας. Ότι το φασισμό θα τον νικήσουν τάχα μου οι αστικοί θεσμοί, η αστική νομιμότητα και τα αστικά δικαστήρια. Βέβαια, η αστική τάξη δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από το φασισμό, αφού δικό της δημιούργημα είναι, δικό της αίμα είναι και αυτήν υπηρετεί. Αυτό που πραγματικά τους απασχολεί είναι να περιφρουρήσουν και να καθαγιάσουν την ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής. Γι' αυτό από κοινού με τους φασίστες έχουν σημαία τους τον αντικομμουνισμό. Γι' αυτό θέλουν τους εργαζόμενους ψηφοφόρους, χειροκροτητές της μιας ή της άλλης εκδοχής της αστικής διαχείρισης. Θα ρωτούσε κάποιος ίσως καλοπροαίρετα, αλλά σίγουρα πάντως, στην καλύτερη περίπτωση, από άγνοια. Στο ίδιο τσουβάλι όλες οι αστικές δυνάμεις και στο ίδιο τσουβάλι και οι οπορτουνιστικές δυνάμεις. Δεν υπάρχει περιθώριο για κοινή δράση για το χτύπημα του φασισμού. Να πούμε ευθύς εξ αρχής ότι εμείς δεν αμφισβητούμε ευαισθησίες σε προσωπικό επίπεδο αστών πολιτικών απέναντι στο φασισμό και δεν επιδιώκουμε σε καμία περίπτωση να μονοπολίσουμε ανάλογες ευαισθησίες, κυρίως όταν αυτές προέρχονται από εργατικά λαϊκά στρώματα, ανεξάρτητα από το επίπεδο της ταξικής τους προσέγγισης ή της πολιτικής τους τοποθέτησης και συμπεριφοράς. Είμαστε οι τελευταίοι που θα αρνηθούμε το δικαίωμα σε οποιονδήποτε να αγωνιστεί ενάντια στο φασισμό. Την ίδια στιγμή όμως, χωρίς να ταυτίζουμε τα διάφορα ρεύματα, πρέπει να επισημάνουμε ότι από τη μία ο φασισμός, που αποτελεί την πιο ακραία αντιδραστική έκφραση της αστικής ιδεολογίας, και από την άλλη η γραμμή του κοινωνικού εταιρισμού, του συμβιβασμού δηλαδή, ανάμεσα στις δύο βασικές αντίπαλες τάξεις, στο όνομα του λεγόμενου εθνικού συμφέροντος, εκφράζουν όψεις της ίδιας της δικτατορίας του κεφαλαίου. Πρέπει να είναι σαφές ότι η αστική εξουσία πραγματοποιείται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ανάλογα με το συσχετισμό δυνάμεων, τους ανταγωνισμούς και τις αντιθέσεις στο στρατόπεδο της ίδιας αστικής τάξης, το επίπεδο της όξυνσης της ταξικής πάλης, το βαθμό οργάνωσης της εργατικής τάξης, τις διαθέσεις των εργατικών μαζών που πρέπει να υποταχθούν, τον κίνδυνο δηλαδή και την απειλή που αισθάνεται η αστική τάξη. Με βάση αυτά η αστική τάξη επιλέγει και την πολιτική μορφή με την οποία ασκεί την κυριαρχία της. Στη βάση αυτή τοποθετείται και απέναντι στις φασιστικές δυνάμεις. Είναι ενδιαφέρον, ήδη έχει υποθεί το πότε και πώς δυνάμωσε η Χρυσή Αυγή. Είναι επίσης ενδιαφέρον το στοιχείο που λέει ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνέλαβε την ηγετική ομάδα της Χρυσής Αυγής και με κυβέρνηση πάλι Νέας Δημοκρατίας καταδικάστηκε. Δεν είναι επίσης ανάξιο προσοχής η κυβερνητική συνύπαρξη ΣΥΡΙΖΑ και ακροδεξιών ΑΝΕΛ, οι νομοθετικές χαριστικές ρυθμίσεις για τη Χρυσή Αυγή και μια σειρά άλλα γνωστά γεγονότα. Η ιστορική πείρα, σύντροφοι και φίλοι, δείχνει ότι το εργατικό επαναστατικό κίνημα, ακόμα και όταν κατά περιόδους αμυνόμενο σε ανάλογες επιθέσεις, εστιάζει την πάλη του στην επεράσπιση και τη διεύρυνση δικαιωμάτων της εργατικής τάξης, δεν μπορεί να χάνει την αυτοτέλειά του συμμαχώντας σε μέτωπα αντιφασιστικά με τέτοιες δυνάμεις, γιατί αδυνατίζει η αναγκαία σκληρή διαπάλη με την αστική δημοκρατία, αλλά και τον ρεφορμισμό, οπορτουνισμό στο εργατικό κίνημα. Αποσυνδέεται έτσι ο φασισμός από τη ρίζα του και την αιτία που τον γεννά, με αποτέλεσμα να αποσυνδέεται η αντιπαράθεση μαζί του από την αναγκαιότητα ανατροπής του καπιταλισμού και της δικτατορίας του κεφαλαίου. Υπάρχει πλούσιο υλικό στις εκδόσεις που προτείνουμε για το βρώμικο ρόλο της σοσιαλδημοκρατίας,
παρά τις αυταπάτες της περίοδου από μεριάς των κομμουνιστικών κομμάτων για το ρόλο του συμμάχου που την καλούσαν να παίξει, αυταπάτες για τις οποίες έχουμε κάνει κριτική. Ο ρόλος της είναι γνωστός διαχρονικά από τη συμπόρευσή της στο Πρώτο Παγκόσμιο με την αστική τάξη, τη συμβολή της στην άνοδο του ναζισμού και του φασισμού, αλλά και τη συμβολή της στην κατάπνιξη του επαναστατικού προλεταριακού κινήματος. Οι ρίζες της είναι βαθιά ποτισμένες με το αίμα χιλιάδων Γερμανών, Ούγγρων και Φιλανδών εργατών, που οι σοσιαλδημοκρατικές ηγεσίες σφαγίασαν στις προλεταριακές επαναστάσεις του 1918 στο 1923. Ακόμα και όταν ο Χίτλερ ανέλαβε τη διακυβέρνηση, το S5, το Σοσιαλδημοκρατικό δηλαδή Κόμμα της Γερμανίας, απέρριψε την πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος για κήρυξη πολιτικής απεργίας, ισχυριζόμενο ότι το μπαρούτι της απεργίας έπρεπε να διαφυλαχτεί και ότι ο Χίτλερ εκλέχτηκε από το λαό. Και αν ακόμη κάποιος επιμένει ότι δεν πρέπει να βλέπουμε στο συγκεκριμένο ζήτημα το ίδιο μάτι, με το ίδιο μάτι το σύνολο των αστικών πολιτικών δυνάμεων, ας σκεφτεί πώς και σε τι συμβάλλει στην πάλη ενάντια στο φασισμό ο ανοιχτός ή καλυμμένος ή και εκλεπτισμένος πολλές φορές αντικομουνισμός, όταν ακριβώς αυτή είναι η προμετωπίδα και η αιχμή της δράσης των φασιστών, πώς μπορεί να είσαι ταυτόχρονα γνήσιος, συνεπής αντιφασίστας και αντικομουνιστής, πώς ο αντισοβιετισμός, η αντιμετώπιση σαν ολοκληρωτικό καθεστώς του πρώτου εργατικού κράτους στον κόσμο, ενός κράτους με πρωτόγνωρες κατακτήσεις για τους εργαζόμενους, ενός κράτους που δέχτηκε την επίθεση του φασισμού και το τζάκισε, με τεράστιες θυσίες υπηρετεί την πάλη ενάντια στο φασισμό, μήπως οι αυταπάτες για φιλολαϊκή διακυβέρνηση του καπιταλισμού από υποτιθέμενα αριστερά προοδευτικά σχήματα και οι προσδοκίες για έναν ανθρώπινο καπιταλισμό οδήγησαν διαχρονικά εργατικά λαϊκά στρώματα στην απογοήτευση, στην υποχώρηση, στη συντηρητικοποίηση και τελικά στην επιρροή από ανάλογες αντιδραστικές αντιλήψεις. Η πείρα είναι πλούσια από τον προηγούμενο αιώνα ως τις μέρες μας στην Ελλάδα, την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Και τελικά, ιστορικά ποιος νίκησε τον φασισμό? Τον φασισμό τον τζάκισε η Σοβιετική Ένωση και ο Κόκκινος Στρατός, χαλώντας τα σχέδια των καπιταλιστών υπεριαλιστών ανά τον κόσμο. Τον φασισμό τον τζάκισαν οι οργανωμένες εργατικές λαϊκές δυνάμεις με την καθοδήγηση των κομμουνιστών που κόντρα στις αστικές τους τάξεις οργανώθηκαν, αντιστάθηκαν, αντιπαρατέθηκαν και νίκησαν. Ακόμα και η καταδίκη της Χρυσής Αυγής από τα αστικά δικαστήρια δεν θα ήταν γεγονός αν το εργατικό λαϊκό κίνημα δεν το επέβαλε. Η ίδια η πρόσφατη προκλητική υπόθηκε απόφαση για την αποφυλάκηση του φασίστα Πατέλη επιβεβαιώνει τους δεσμούς του αστικού κράτους με το φασισμό και τα κάθε λογής γραμμάτια που εξοφλούνται ή εκκρεμούν μεταξύ τους. Την απάντηση στο φασισμό σήμερα, σύντροφοι και φίλοι, μπορεί να τη δώσει αποφασιστικά και ριζικά μόνο η Κοινωνική Συμμαχία Εργαζομένων Φτωχών Αυτοαπασχολούμενων της πόλης και του χωριού, που στοχεύει στην ανατροπή του καπιταλισμού και της δικτατορίας του κεφαλαίου, κάνοντας με αυτόν τον τρόπο αδύνατη στο μέλλον την εμφάνιση του φασισμού. Σύντροφοι και φίλοι, σήμερα η εργατική τάξη και τα εργατικά λαϊκά στρώματα πρέπει να ξεφύγουν από τη σύγχυση που δημιουργεί το γεγονός ότι η πιο προσφυλής και η πιο εναρμονισμένη στην ουσία του καπιταλισμού μορφή διακυβέρνησης είναι η κοινοβουλευτική δημοκρατία, που εξασφαλίζει την πολιτική εκπροσώπηση όλων των τμήματων από τους καπιταλιστές μέχρι την εργατική τάξη. Η μορφή αυτή σίγουρα βολεύει την αστική τάξη, γιατί μέσα από την επίφαση της λαϊκής συμμετοχής και ετιμιγορίας εξασφαλίζει την εθελοντική υποταγή στους κανόνες της αστικής δημοκρατίας, ενισχύει τη σύγχυση για την αιτία των προβλημάτων, κρύβει τον πραγματικό αίτιο και θολώνει την πραγματική διέξοδο με βάση τις ανάγκες και τα συμφέροντα της μεγάλης πλειοψηφίας της κοινωνίας. Αναγκαίο σήμερα είναι το υπαρκτό ταξικό ένστικτο να γίνει ταξικό κριτήριο, οι εργαζόμενοι να συνειδητοποιήσουν ποιος είναι ο πραγματικός τους αντίπαλος, να αποφασίσουν να απαλλαγούν από την κυριαρχία του κεφαλαίου, να παλέψουν για την εγκαθίδρυση της εξουσίας της εργατικής τάξης, της δικτατορίας δηλαδή των πολλών, της δικτατορίας του προλεταριάτου. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι γνήσιος αντιφασίστας είναι ο αντικαπιταλισμός και υπάλληλοι για το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Φίλοι και σύντροφοι, τελειώνοντας, να πούμε ότι ένα χρόνο μετά την καταδικαστική απόφαση για την ηγεσία της Χρυσής Αυγής, έχει σημασία να θυμηθούμε τα λόγια του Μπρέχτ που σχολίαζε τους πανηγυρισμούς για το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Τι έλεγε λοιπόν ο ποιητής?
Μη χαίρεστε που σκοτώσατε το κτίνος. Η σκύλα που το γέννησε ζει και είναι πάλι σε οργασμό. Γι' αυτό και δεν μας αρκεί να κρυφτούν οι φασίστες στα λαγούμια τους. Γιατί από εκεί μπορεί να τους ξαναβγάλουν αυτοί που τους έκρυψαν προσωρινά. Καθήκον των εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων είναι το ολοκληρωτικό τσάκισμα του φασισμού που θα γίνει στην πράξη με την ήττα του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος. Η υπόθεση αυτή, φίλοι και σύντροφοι, είναι καθήκον του σήμερα και δεν παίρνει αναβολή.